Ο μπάλος δημιούργησε προβλήματα και στο τοπικό διαμέρισμα των Καλών Δέντρων, καθώς το Σάββατο αργά το βράδυ υπερχείλισε το κανάλι που βρίσκεται στην περιοχή, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να εισρεύσουν στον οικιστικό ιστό και να πλημμυρίσουν οι αυλές των σπιτιών. Η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση και χρειάστηκαν πολλές ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί η απάντληση των υδάτων, σύμφωνα με τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σωτήρη Δημητράκη, ενώ στο σημείο έσπευσαν ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Χθες αργά το βράδυ ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Διαμερίσματος των Καλών Δέντρων ότι μεγάλες ποσότητες νερού από παρακείμενο κανάλι έχουν εισρεύσει στην κατοικημένη περιοχή, στον ιστό μέσα, στον οικιστικό ιστό, όπου σε 4-5 σπίτια έχουν πλημμυρίσει οι αυλές. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε και εγώ ο ίδιος προσωπικά, με δύο συνεργεία με αντλητικά μηχανήματα που διαθέτει η υπηρεσία μας. Φτάνοντας στο συγκεκριμένο χώρο, όντως η κατάσταση είναι αυτή η οποία σας περιέγραψα προηγουμένως, τα χωματουργικά μηχανήματα του Δήμου, του ΤΟΕΒ, ο Δήμαρχος Σερών, η πολιτική προστασία προσπαθήσαν πρώτιστα να επουλώσουν την πληγή που υπήρχε στο συγκεκριμένο κανάλι, έτσι ώστε να σταματήσει η εισρωή των υδάτων τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς και το βράδυ φυσικά. Ξεκινήσαμε και εμείς την απάντηση των υδάτων μέσα από τις συγκεκριμένες κατοικίες. Δεν κινδύνευσαν άνθρωποι. Οι ζημιές στους συγκεκριμένους χώρους είναι, θεωρώ, πάρα πολύ μικρές, μέχρι μηδαμινές. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά, θεωρώ, παρόλο τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, παρόλο το ότι υπήρχαν μεγάλες ποσότητες νερού και δεν κινδύνευσαν ούτε άνθρωποι ούτε περιουσίες. Ο πρόεδρος των Καλών Δέντρων, Θωμάς Τσίμας, αναφέρει πως μεγάλες ποσότητες νερού ήρθαν ξαφνικά στα κανάλια από την περιοχή του Μελενεγκιτσίου και της Κοτούσας, με αποτέλεσμα να προκληθεί υπερχείλιση. Το Σαββάτο το απόγευμα με πήρε ένας κάτοικος τηλέφωνο και μου είπε ότι πλημμύρισε η αυλή του. Από νωρίς εμείς, λόγω των πολλών βροχών που είχαμε το τριήμερο, κάναμε έναν έλεγχο τα κανάλια. Το Σαββάτο το πρωί τα κανάλια ήταν άδεια. Η βροχή σταμάτησε περίπου στις 10 η ώρα το πρωί και κάναμε τον έλεγχο εμείς μετά να δούμε μήπως υπάρξει και ένα πρόβλημα. Τα κανάλια ήταν άδεια. Το απόγευμα όμως ξαφνικά ήρθε μεγάλος όγκος νερού από πάνω από την περιοχή του Μελενεγκιτσίου και της Κοτούσας, που είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει υπερχείληση και να έρθουν πολλά νερά μέσα στο χωριό. Ευτυχώς η επέμβαση ήταν άμεση από το ΤΟΕΒ και από το Δήμο. Μας στείλανε μηχανήματα, κλείσαμε τα φράγματα αυτά για να περιορίσουμε το νερό στην έκταση των χωραφιών επάνω και σώσαμε τα χειρότερα. Πλημμυρίσανε τρεις αυλές με τέσσερις, αλλά το νερό ήταν στο ένα σπίτι περίπου στα 40 εκατοστά και στα υπόλοιπα ήταν πολύ πιο λίγο. Ευτυχώς το ΤΟΕΒ καθάρισε τα περιμετρικά κανάλια που βρίσκονται προς την Μπέλιτσα, προς τη μεριά της Μπέλιτσας, πήραν μεγάλο όγκο νερού και μέσα σε 15 ώρες απορροφήθηκαν όλα τα νερά. Υπήρχαν υλικές ζημιές? Όχι, υλικές ζημιές, δεν υπήρξε καμία ζημιά. Ευτυχώς δεν υπήρξε καμία ζημιά με τόσο όγκο νερού που ήρθε. Να είναι καλά τα παιδιά, λέει κάτοικος των Καλών Δέντρων που περιγράφει στην κάμερα του Επιλογές την αγωνία που πέρασαν, απευθυνόμενοι στην πυροσβεστική υπηρεσία και στην αστυνομία που ήταν δίπλα τους όλες αυτές τις δύσκολες ώρες. Όλη νύχτα ψες στραβούσαν οι πυροσβεστικοί. Ευτυχώς ήρθαν, να είναι καλά τα παιδιά. Ήρθαν και η αστυνομία και τα παιδιά, έκαναν ρύθμιση και την κυκλοφορία. Ήταν λίγο δύσκολα, αλλά ευτυχώς. Ναι, τα χωράφια δεν το συζητώ, εκεί είναι πλημμυρισμένα όλα. Οι αυλές μας πλημμυρίσαν, οι τουαλέτες δεν μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε, επειδή τράβηξαν όλοι οι υπόνομοι. Τα διπλανά τα σπίτια έχουν γεμίσει. Από εκεί μια γειτόνισσα είναι και μεγάλη στην ηλικία. Ευτυχώς ήρθαν τα παιδιά της, τους ανέβασαν επάνω, γιατί είχε φτάσει μέχρι, επειδή ήταν ισόγειο το κάτω, μέχρι την πόρτα τους. Ευτυχώς δεν πέρασε μέσα, ήρθε πυροσβεστική, αντλούσε τα νερά από όλους, από όλα τα σπίτια, από όλες τις αυλές τα έβγαλαν τα νερά.
Αλλά δεν είχατε κάποια προβλήματα. Αλλά μέσα στα σπίτια μας δεν μπήκαν, επειδή είναι λίγο πιο ψηλά. Αλλά μέχρι την πόρτα μας ήρθαν. Τραβήξαμε, ανοίξαμε, σπάσαμε τα τσιμέντα και σπάσανε προς την Πέλτσα στα κανάλια, ήταν γεμάτα, σπάσανε προς τα εκεί και ευτυχώς έφυγαν. Ήταν όλη νύχτα, δεν φύγανε καθόλου. Από προχθές και ψες όλη νύχτα τραβούσαν από τα άλλα τα σπίτια, γιατί τα δικά μας τραβήξανε από προχθές και φύγανε πιο γρήγορα. Ενώ σε δύο σπίτια ακριβώς πάνω στο δρόμο είναι, το κλεισάκι είναι ένα κλεισάκι στη γωνία, δύο σπίτια αυτά, όλη νύχτα ψες τραβούσαν οι πυροσβεστικοί. Μέσα σε μία ώρα γέμισαν όλα νερό μέχρι το γόνατο, αναφέρει κι άλλη κάτοικος των Καλών Δέντρων, εμφανώς ταραγμένη ακόμη και σήμερα, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους τους αρμόδιους φορείς. Πήγαμε μέσα στο καφεδάκι μας, όταν βγήκα έξω, βρήκα εδώ όλα πλημμυρισμένα. Τρελάθηκα. Παίρνω τον άντρα μου τηλέφωνο, λέει, σε μία ώρα, λέει, γέμισε νερό. Και όμως, λέω, ο Σάκη, λέω, σε μία ώρα γέμισε αυλή νερό. Τι να σας πω, λέω. Παίρνω τον πρόεδρο τηλέφωνο, ευτυχώς το παιδί ήρθε αμέσως. Ειδοποίησε τους πάντες. Συνοηθήκαμε όλοι αυτά, ήρθαν οι πυροσβεστικοί, ήρθαν οι πάντες. Δεν έχουμε κανένα παράπονο, δόξα τω Θεώ και οι πυροσβεστικοί, πολύ καλά παιδιά, μας βοήθησαν, βγάλαμε χθες όλη την ημέρα το νερό από εδώ και το Φριάτια έχουν βοηθήσει και λίγος έτσι και όλη τη νύχτα έφυγε το νερό. Ήρθαν όλα καλά, αλλά ήταν τρομακτικό. Ναι, είχε έρθει η γειτόνισσα, λέει, έξω έχει νερό. Λέω, πλάκα κάνεις, τι νερό, αφού όταν ήρθα δεν είχε νερό. Και όμως σε μία ώρα γέμισε η αυλή νερό. Τα Φριάτια έτρεχαν τα νερά, δεν είχα. Όταν ήρθα τις 4-5 παρά, δεν είχε καθόλου νερό. Και μέσα σε μία ώρα, 6 η ώρα που έφυγε η γειτόνισσα και βλέπουμε έξω, είχε πλημμυρίσει. Είχε πλημμυρίσει η αυλή. Και η πίσω, δηλαδή ευτυχώς δεν μπήκε νερό στην αποθήκη, έχουμε και τα πέλετε. Και δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Όλα καλά, να είναι όλοι τους καλά που βοήθησε και ο πρόεδρος ο Μάκης ο Τσίμας, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν εδώ, ο αντιδήμαρχος, όλοι. Δόξα τω Θεώ, καλά να είναι όλοι τους. Δεν έχουμε κανένα παράπονο.